Λοιπόν, in the zone εδώ μαζί με το πάμεστοίχημα.gr. Βλέπουμε πραγματάκια, σημαδεύουμε πραγματάκια. Βάζετε και εσείς την. Μη μου στέλνετε μηνύματα. Αχ, σας ακολούθησα, έκανα, έρανα. Βάλετε και εσείς φαντασία σας. Δεν σας έχουμε ζητήσει ποτέ να είστε 100-0 στο πλευρό μας. Σας αγαπάμε που κάνουμε παρέα. Βάλτε και καμιά φορά διορθώστε μας κιόλας. Μπορείτε εσείς να σώσετε μας. Γι' αυτό είμαστε μια παρέα. Έλα, ξεκινάμε με μένα και στη Λεωφόρο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, γκολ ο Κωνσταντέλιας. Λοιπόν, για να λυθούν και τα ερωτήματα των κυρίων αυτών, ο στρατηγός ετοίμαζε μεγάλο τρίκ την Τετάρτη. Θα ξεκίναγε ο Κωνσταντέλιας, βασικός στο 10, αλλά ο ίδιος πήγε στο, ξύπνησε στο Μακεδονία Παλάς και είπε: ψήνομαι, έχω πυρετό. Και έτσι από εκεί έγινε άνω κάτω όλο το rotation και ακολούθησε όλο μετά ό,τι έγινε. Τέλος πάντων, θεωρώ λοιπόν ότι ο μικρός θα βάλει γκολ, με αυτό πηγαίνω. Είμαι και εγώ με το live και με όλα τα υπόλοιπα, είμαι και εγώ με το over, αλλά θα πάω λίγο πιο ευχάριστα, λίγο πιο fun. Παίζει και ο Tyson, έτσι, που σημαίνει ότι ο Κωνσταντέλιας πάει στο 10, εκτός αν αυτή που τη στιγμή που μιλάμε ο φίλος μου ο Ρασβάν πει εντάξει, είπες γκολ ο Κωνσταντέλιας, εγώ θα βάλω το Μουρκ. Δεν πιστεύω ότι θα το κάνει πάντως, οπότε εγώ λέω γκολ ο Κωνσταντέλιας. Σπάρτα Πράγας Γαλατά Σαράι, το έχω τιμήσει. Πήγε να μου το χαλάσει ο μάγος, δεν πειράζει, επιμένω. Καλή ομάδα η Σπάρτα. Φωτιά, πύραυλη, όλα τα υπόλοιπα. Πηγαίνω όμως με την καλύτερη ομάδα, πηγαίνω με το δυναμικό, πηγαίνω με τη στόχευση. Γαλατά, η Γαλατά το θέλει το Europa. Θέλει το πάρει. Ναι, μαζά. Αυτό λέω. Το θέλει το Europa. Ήταν καλύτερη στην έδρα της. Κέρδισε με 10 παίκτες. Κέρδισε με 10 παίκτες στην Σπάρτα Πράγα. Οπότε πάω στο χ2 over 1,5. Ότι θα μπουν γκολ, θα μπουν οπωσδήποτε. Φερεντσβάρος Ολυμπιακός, πάω με το over. Πιστεύω ότι θα μπουν πολύ καλά οι Ούγγροι. Πιστεύω ότι θα βάλουν γκολ και οι δύο ομάδες. Αυτό που εύχομαι πραγματικά είναι ο Ολυμπιακός αν είναι να χάσει τουλάχιστον με ένα γκολ και να του πάει στη διαδικασία του βάσανου της, και να το αρπάξει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί έχει την πείρα να το αρπάξει. Κατά τα άλλα, δεν θα μου φανεί και παράξενο να κερδίσει 2-1 ο Ολυμπιακός και να γίνει έτσι το over. Πάντως, over πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και γι' αυτό σας το προτείνω στο πάμεστοίχημα.gr. Πάμε! Λαμία ΑΕΚ, 0-2 οποιαδήποτε στιγμή. Δεν με πειράζει που δεν παίζει ο φίλος μου ο Λιβάη Γκαρσία. Μάλλον είναι εξαιρετικά αμφίβολος. Όχι, δεν παίζει. Μην προκαταβάλω. Αν είναι αμφίβολος, ίσως ο Αλμέιδα θελήσει να τον προφυλάξει. Αυτό το πράγμα με τον Λιβάη Γκαρσία φέτος δεν έχει σταματημό. Τέλος πάντων, μου αρέσουν πάρα πολύ τα σκόρ τα οποιαδήποτε στιγμή. Συνήθως τα πιάνουμε κιόλας. Οπότε πιστεύω ότι η ΑΕΚ, και επειδή θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ γλυκό αυτό στο πάμεστοίχημα.gr, πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα τα καταφέρει αυτό να το κάνει. Bournemouth City. Το κατάλαβα, Αντώνης, από πριν. Διπλό και over. Δεν πάει. Από όλο αυτό το πίνακα, διπλό και over. Εντάξει, δεν έγινε χθες. Θα γίνει στο Bournemouth, γιατί αν κάνουν τα κόλπα που κάνανε στην Brentford, από την Bournemouth θα φάνε γκολ. Αυτό. Θα φάνε γκολ από την Bournemouth. Οπότε εκεί μένει η ποδοσφαιρική τους αξιοπρέπεια και η ποδοσφαιρική τους δυναμική, η οποία είναι οκταπλάσια από αυτή των αντιπάλων τους. Και γι' αυτό πάω στο διπλό και over. Και τελειώνω με το Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης την Κυριακή, άσο, over και γκολ-γκολ. Θα βρει γκολ, θα υπάρχει rotation εκεί. Σας κάνω ένα μεγάλο bet builder. Ναι, είναι. Αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά καλό και γλυκό, που σημαίνει ότι μπορείτε να πάτε στο πάμεστοίχημα.gr και αν σας αρέσει να το ακολουθήσετε. Αυτά από εμένα. Να πάμε να δούμε και τις αποδόσεις. Λοιπόν, αυτά από εμένα και πάμε στον Αντώνη. Εγώ έχω μείνει κυρίως ευρωπαϊκά, αυριανά δηλαδή. Σπάρτα Πράγας, Γαλατά Σαράι. Ακολουθώ εδώ πέρα, πιστεύω, λίγο πιο έτσι, παιχνιδιάρικο. Γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι η λογική, προσπαθώ να περάσω τη λογική του live, που γουστάρω πάντα σε revanche, να την περάσω σε ένα αρχικό, μια αρχική επιλογή από πριν τη σέντρα. Θεωρώ πως ό,τι και να γίνει στο δεύτερο ημίχρονο, κάτι θα κυνηγάει κάποιος, θα το βρει αυτό αντίστροφα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και το εντάσσω στο παιχνίδι μου. Ρώμα Φέγενορντ. Ό,τι ανάλογη λογική εδώ με το προηγούμενο, απλά πιστεύω ότι δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα μπουν και από τις δύο ομάδες. Κρατάω το over 1,5 στο δεύτερο ημίχρονο.
Άιντρα Φραγκφούρτη για μένα είναι καλύτερη ομάδα από την Ιούνιον Σεντ Ζιλουάζ, παρότι η Ιούνιον Σεντ Ζιλουάζ είναι διαχρονικά αγώνευτη. Είναι παιχνίδι το οποίο έδειξε και στο πρώτο ραντεβού του ότι δεν θα είναι κλειστό. Δεν μπορούν να παίξουν κλειστά αυτέ οι δύο ομάδε. Δεν μπορώ να δω πώ η Ιούνιον θα πάει στην Φραγκφούρτη και θα κερδίσει. Δεν μπορώ να το δω. Δεν μπορώ να δω παιχνίδι το οποίο θα είναι κλειστό. Οπότε άσοχη και over 2,5 έχει γλύκα. Μπαίνει. Λέγε Βαρσοβία Μόλντε. Μόνο και μόνο το πρώτο παιχνίδι δείχνει το τι αναμένεται στο δεύτερο. 3-0 στο 25 η Μόλντε, 3-2 η Λέγκια. Μπορούσε να είναι 5-2, μπορεί να είσαι 4-4, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό εδώ πέρα. Και Σάββατο, η μόνη μου επιλογή, πάλι σε λογική έτσι, παιχνιδιάρικη. Πανσεραϊκό Ατρόμητο, ισόβαθμη, με άνεση βαθμολογική από την ουρά. Σε κακή κατάσταση ο Ατρόμητο, κακό σερή μάλλον. Όχι κακή κατάσταση, κακό σερή ο Ατρόμητο. Ο Πανσεραϊκό από κακή εμφάνιση, πιθανώ τη χειρότερη τη σεζόν και κακή ήταν στο Ηράκλειο. Μια ισοπαλία, εμένα μου κάνει. Γι' αυτό και τη βλέπετε εδώ πέρα σε επιλογέ μου. Ωραία. Αυτά από τον Αντώνη. Για να δούμε και τι αποδόσει. Λοιπόν, αυτά. Πριν πάμε στο Σπύρο, θέλω να πω κάτι. Επειδή εμφανιστήκατε δύο παιδιά εδώ και λίγο έχετε παρανοήσει και λίγο δεν το σκέφτεστε καλά και γελάτε, λέτε πώς γίνεται άσο, γκολ, γκολ και over, αφού είναι άσο και over και αυτά. Καλά μου παιδιά, δεν ξέρω, κιόλας μπορεί να είστε και μικροί και αυτά. Άσο και over σκέτο είναι και το 3-0. Εντάξει. Οι τιμές αλλάζουν λοιπόν με τον γκολ, γκολ. Bet Builder. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Το διάβασε και άντρε, γι' αυτό έχει μπερδευτεί. Πού το είδε το άντερ? Αυτό νόμιζε ότι είπε άντερ. Α, όχι. Γι' αυτό ρωτάει. Όχι. Ποιο άντερ? Over είπε. Ναι, άσο, όχι, είναι ένας και... άλλος από κάτω όμως λέει, αφού το άσο και over λέει, γι' αυτό το λέω, άσο και over και αυτά. Ναι. Τέλος πάντων, προσέξτε λίγο και εσείς τη σχολιάζετε. Άκουσε, ναι. Άκουσες αυτό που είπες. Λέω για άλλον. Ναι. Εντάξει, αυτός άκουσε το over, το άκουσε άντερ, δεν είναι κακό. Και εμείς μπορεί να παρακούσουμε. Ο άλλος έλεγε πώς γίνεται το goal goal, αφού έτσι κι αλλιώς είναι over. Δεν είναι. Δεν είναι. Εντάξει, πάμε Σπύρο. Λοιπόν, θα πάμε λίγο με NBA. Παρασκευή, δεν έχει αγώνες ακόμα. Το Toronto Nets. Διπλό. Στηρίζεις Nets. Γιατί άλλαξαν προπονητή. Με το που αλλάζει κάποιος προπονητής, τους κάνω φαβορή πάντα. Okay. Γι' αυτό. Η αλλαγή προπονητή για μένα είναι σημάδι νίκης. Ο Oklahoma Clippers διπλό. Είναι σε αυτό το match. Θεωρώ ότι οι Clippers όμως θα κερδίσουν. Μην ξεχνάμε, είναι πρώτο match μετά από μια εβδομάδα. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Αυτό θεωρώ ότι είναι ίσως και το πιο ρίσκο, το Derby, Clippers, ναι, αλλά προτιμώ τους Clippers. Και Utah Charlotte, διπλό με σύν 8,5. Έχω πάρει Charlotte, και Utah δεν είναι και καμία μαντάρα. Όχι, μάρκα, έτσι, παίξτε και άμα θέλετε, τέλος πάντων, κοιτάξτε και το, πώς το λένε, κανονικά, fan bet. Σκέτο, ναι, εντάξει, αλλά εδώ, εγώ θεωρώ τώρα είναι άλλη ομάδα η Charlotte. Και στο Ελλάδα-Τσεχία. Όχι μόνο θα νικήσουμε, θεωρώ, αλλά θα νικήσουμε και θα είναι πάρτι. Γι' αυτό δεν πάω απλά στο Νάσο, το βάζω και ένα 7,5. Εσείς κάντε το 6,5, 8,5, ό,τι θέλετε, εγώ δίνω το 7,5. Πάμε να δούμε και τις αποδόσεις. Λοιπόν, αυτά από εμάς, αυτές είναι οι επιλογές μας από το pamestichima.gr. Αυτό ήταν το In The Zone.